η κειμενική γραφή ακριβώς τότε εμφανίζεται. Εμφανίζεται μετά τον Ουγγό Ρωμός, βέβαια, με την ομάδα του Φίλιπ Σολέρς και το περιοδικό του και η όρος text, text textualité, δηλαδή κείμενο, κειμενικότητα, αποκτάει μία, ας πούμε, παρουσία πλέον στα γράμματα, δηλαδή, και ξεχωρίζει από το πεζό ποίημα, το παλιότερο στυλ, που ξεκινάει βέβαια από τον Μπορλέρ και συνεχίζεται μέχρι τον 20ο αιώνα. Είναι ένα κείμενο πραγματικά που είναι ανάμεσα στα δύο είδη, στην ποίηση και στην πεζογραφία, χωρίς να μπορεί κανείς να οριοθετήσει ακριβώς πού διαφέρει. Δηλαδή, και πάλι, τα πειράματα που κάνανε του Τελ Κέλ οι συγγραφείς γύρω από τον Σολέρς είχαν και αυτά ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ο Σολέρς πάντοτε έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει η ποίηση αλλά η πεζογραφία, αλλά η πεζογραφία αυτή είχε αυτό το χαρακτήρα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Αμερικάνοι εφεύρανε τη νέα τάση, αλλά μπορώ να πω ότι τη συστηματοποίησαν και την εξάπλωσαν με έναν τρόπο πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρακτηριστικό της αμερικάνικης γενικά νοοτροπίας. Δηλαδή, γενίκευσαν αυτά τα ευρωπαϊκά πειράματα, χωρίς όμως να διατήρησαν όμως αυτόν τον σεκταρισμό, έναν πολύ έντονο σεκταρισμό, τον οποίο τον αντιμετώπισα και εγώ. Δηλαδή, διότι τους παρουσίασα πρώτη φορά στο περιοδικό Σόλς, το νομίζω 1978, αν δεν κάνω λάθος, 1979, ή μπορεί αργότερα, ναι, αργότερα, 80 και κάτι, εκεί αντιστάθηκαν στην εισαγωγή μου, πήγανε μέχρι το ΦΑΙ να αλλάξουν την εισαγωγή. Αυτός ο Μπάρετ Βότεν, ο αρχηγός των Καλιφορνέζων, με τη γυναίκα του, την πρώην φοιτήτριά μου που σας ανέφερα προηγουμένως, να τον πείσουν να μην βάλει την εισαγωγή μου. Αυτός όμως επέμενε ότι η εισαγωγή μου ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν, και έμειναν εκεί τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, εγώ παρουσίασα περίπου 18 ποιητές εκεί από αυτούς, στην Γαλλία για πρώτη φορά. Είχαν γίνει και μεταφράσεις και είχα μεταφράσει και μερικά κείμενα από αυτά τα κριτικά κείμενα του Language. Μεγάλη παρουσίαση, δηλαδή, πρώτη φορά στην Γαλλία. Ο Φάι αντιμετώπισε αντιδράσεις από τους δικούς του μοντερνιστές φίλους που ήταν το περιβάλλον του περιοδικού εναντίον αυτών, γιατί αυτοί είχαν ακόμα σχέση με τους παλαιότερους μοντερνιστές, να πούμε, υπήρχε μια μικρή διαφορά. Όμως ο Φάγη πολύ θαραλέα έκανε αυτή την τομή. Μετά με κατηγόρησαν Γάλλοι και διάφοροι άλλοι έτσι, από τους κοσμοπολίτες ποιητές, ότι εγώ δημιούργησα ένα σωρό Barrett Wattons. Ο Barrett Wattons ήταν έτσι κάπως δογματικός και κάθετος, και με τον οποίο εγώ είχα μια ρήξη σε κάποια στιγμή, διότι αυτός, η αντίρρησή του ήταν, δεν είχα βάλει ολόκληρο το όνομά του στην εισαγωγή μου. Τον είχα ονομάσει Wattons και όχι Barry Wattons, όχι Barrett, να πω. Αλλά η ρήξη είχε άλλο χαρακτήρα. Ουσιαστικά δεν ήθελαν τη σχέση με την Ευρώπη οι Αμερικάνοι. Ήθελαν να είναι πρωτότυποι. Και αυτό βέβαια είναι το σύμπλεγμα της αργοπορίας, να πούμε. Αλλά
δεν έχω τίποτα να τους προσάψω από αυτή την άποψη, γιατί κάνανε μια δουλειά πολύ διαφορετική από ό,τι είχε γίνει μέχρι τότε στην Αμερική.